κύριε Δήμαρχε Κουρίου, Χρήστο Ζουφρή, αδελφοί κριτές, κύριε και κύριοι, πρώην προσπολάτε. Σας καλωσορίζουμε στις φετινές εκκληδιακές εκδηλώσεις της Μάχης της Γιάτσικας. Της Μάχης που εξαφάνισε κάθε φιλοδοξία των Τούρκων να ανακαταλάβουν οποιοδήποτε κομμάτι εδάφους πήρε οι Έλληνες μέχρι τότε στις Μάχης του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Ο Δήμος του Ιού, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, στο πλαίσιο του εορτασμού της επεκτείνωσης της 4ης Νοεμβρίου 1912, διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση εδώ και πάλι στο κέντρο πολιτισμού Άρης και Έλληνα Κουζούρη, θέλοντας να αποδείξει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ιστορικά στοιχεία εκείνων των ημερών και μεγάλες προσωπικότητες της πόλης μας, που διαδραμάτισαν έναν ιδιαίτερο ρόλο εκείνη την ιστορική περίοδο. Η φετινή μας εκδήλωση και ο Νίκος αντιμετώπισε. Είναι αφιερωμένη στην κορυφαία Ελληνίδα ζωγράφο και εξαιρετικά ελληνική προσωπικότητα τη αριστερή Θάλια, θεολογία που ήταν το δικό του όνομα, Φλωρά Καραβία, την κόρη του πατέρα Χριστόδουλου Φλωρά του Γεράνια και τη Αναστασία Μουτάρη Κερδέα. Η οικογένεια Φλωρά έφυγε από τη σκιά τη Αγία Θεσσαλονίκη το 1874, τρία χρόνια μετά την γέννηση τη Θάλια. Για την προσωπικότητα και το έργο τη, δεν θα πω περισσότερα, καθώς καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η μελίτερη του πρώτου μέρους της εκδήλωσής μας, η διδάκτρια κυρία Τέσσερα Τσουγκιάννη, της οποίας η επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται στην Θάλια, έχοντας εκτός συνάντηση του Νοεμβρίου επειδή το Θάλια Φλωρά Καραβία. Το 1912 η Θάλια πλήττεται στο Μόναχο, και όταν μαθαίνει τη δίκηση των Βαλκανικών πολέμων, επιστρέφει στην Αθήνα και λαμβάνει ειδική άδεια για να μπορεί να αποκολουθήσει στο ελληνικό στρατό. Από τη Θεσσαλονίκη του Νοεμβρίου του 1912 ξεκινάει μια πορεία που καταλήγει στα Γιάννενα και ολοκληρώνει το κομμάτι του 1913, λίγες μέρες μετά την επιβεβαίωσή του. Στέλνει συνεχώς ανταποκρίσεις με την εξαρτητή εφημερίδα της Αιγύπτου Εφημερίς, στην οποία εκδότης είναι ο σύζυγός της και λόγιος Νίκος Καραβίας. Πάντα μαζί της, στο μέτωπο, έχει το καβαλέτο, τα μολύβια και όλα τα υπόλοιπα σύνεργα ζωγραφικής. Οπότε, οτιδήποτε της κάνει κάποια εντύπωση, το αποτυπώνει και του σκητσάρει. Το 1936 αποφασίζει και κλείσει το ρεύμα Μακεδονία Ήπειρος 1912 εντυπώς από τον πόλεμο. Που έχει πολλά από τα σκίτσα της και τα κείμενα των αντιποκρίσεων που είχε δώσει την εφημερίδα του Σουζίνου. Το ρεύμα που επανέκδοσε το 2012 η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της εκατοτηρίδας των 100 χώρων το 1912 στους πολέμους στους οποίους απελευθερώθηκε η Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμο Βοΐου, αλλά και προσωπικά τον ειδικό συνεργάτη του, τον κύριο Λάντζη Ταοκόζικα, για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανα να μιλήσω για ένα από τα πιο σημαντικά έντοξα θέματα της Άρξης, ζωγράφου Θάλια Φλωρά Καραβία. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα άλλαξε το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας. Διαδοχικές στρατιωτικές συγκρούσεις, όπως η Βαλκανική πόλεμη, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η εργασιακή εκστρατεία και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, συνθέτουν μια διαδόμενη εποχή. Αυτή η έντονη στρατιωτική δράση είχε πιο συνέχεια τη διαμόρφωση ενός νέου είδους του καλλιτεχνών, το λεγόμενο πολεμικό αυτοπρόγραμμα των καλλιτεχνών, που εγκαταλείπουν τον ζωηδάτικο του λήψου ή του βιογραφία ως αποκρατία για να υπηρετήσουν τη λεγόμενη ιστορική ζωγραφία. Πρόκειται για μια ιδιογραφική αναπαράσταση, όπου επιχειρεί το σχεδιασμό της αντιβαλιστικής ιστορικής και της αμυσόρικης του σημειοδίου. Η Γάλλη Φλωρά Καραβία θυμιστά μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα περίπτωση, όχι μόνο η ιδιαίτερη τη, αλλά και το ιστορικό φαινόμενο. Στην μια εποχή που η δράση και η ελληνική εκδήλωση στην επόμενη δημόσια σφαίρα είναι σχεδόν απαγορευτική ή εξαιρετικά περιορισμένη, εκεί είχε αποκριθεί τον ελληνικό στρατό κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο και την στρατιωτική εκστρατεία. Ζωγραφεί και γράφει για αυτά που βλέπει γύρω τη, δίνοντας μια εναλλαγή εικόνα αυτή τη εξαιρετικά κρίσιμη καμπή ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ο περιορισμό και η διαρκή του Πάσου Αγκαλή, τον Γενάρη Πρόεδρο της Ελληνικής Πόλης, ο οποίος το άκουσα τη δίκη του στρατηγού της κατάρρευσης της Κοζάνης,
και ατόμικα τη ελληνική σημαία τη Χιάνιστα, όπω επίση και δύο ποτέτα την εικόνα τη Χιάνιστα με τι χαρακτηριστικέ τοπικέ μεθυμασίε. Οι ατόμικε αυτή τη γυναικών αποτελούν ασφαλώ θέματα με ιδιαίτερο πρακτικό χαρακτήρα για την τώρα καραβία και ταυτόχρονα τεκμηριώνουν πρακτικά μια συγκεκριμένη ιστορική και εθνολογική πραγματικότητα. Συλλογή του κόσμου προς Θεσσαλονίκη τώρα που έγινε ελληνική. Μόλι
εμείς κατόρθωσα να βρω θέση ή μάλλον να υποκλέψω τη θέση άλλου που δεν πρόφτασε ίσως να έρθει στο κατάμεστο από επιβάτης αυστριακό πλοίο. Πολλές κυρίες των Αθηνών σπέφτουν να έχουν τους συζύγους των που έχουν τραυματιστεί σε μάχες ή ασθενήσει κατά τη μακρά και δύσκολη πορεία του Σαρανταπόρου μέχρι Θεσσαλονίκης ή να περιθάλψουν άλλους αδελφόρους στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Μόλις εξημέρωσε, όλος ο κόσμος κουκουλωμένος με γούνες με τα επανοφόρκια βγαίνεις του κατάφρακτο από τις νύχτας κατάστρωμα να ειδεί το περίφημο καμπουρνού με τα σιωπηλά τουρκικά πυροβολία τα οποία έσπηραν άλλοτε τόσον τρόμο. Επάνω στα θούλια κυματίζει γραμμόλευτη σημαία, την αίσθησε ο λογαγός του πυροβολικού μας Ράκης, τον οποίον εκτύπησαν τρεις σφαίρες στο γόνατο και στο στήθος, ανεπιτυχώς. Όλος ο λιμήν γεμάτος ακμόπια. Ανάμεσα ξεχωρίζει το άσπρο τουρκικό φετίχ μπουλέντ, το οποίο χρήστεψε με την τόλμη και ικανότητά που ο γενναίος υπέρος ο σωματικός Νικόλα Τσουκόβησης. Όλα τα άλλα ελληνικά περιτριγυρίζουν την ωραία πόλη σαν να τις κάνουν έρωτα, να την αγκαλιάζουν με την ατελείωτη σειρά τους και τη στέλνουν φιλιά με την γαλανή σημαία που κυματίζει χαρούμενη. Ωραία η προκυμαία της Θεσσαλονίκης, με ευπρόσωπα σπίτια, ξενοδοχεία και καφενεία κατά μήκους. Μου έδειξαν και την άλλοτε περιόνιμη λέσχη των νεότουρκών, με σπασμένα παράθυρα. Η ελληνική φιλοξενία ευρίσκει να πάρει τα διαστάσεις της ύλης. Στο σπίτι του Αθανασίου Ζάχου με την παλιά μαχρονιά, όπου φιλοξενούμε, βρίσκω σωρούς από σχεδόν. Γιωμάτη η Θεσσαλονίκη με φυσιογνωμίες από όλα τα μέλη της Ελλάδος και του εξωτερικού. Εδώ μείνει ακόμα και ο Μητροπολίτης Αθηνών και Κητίου Μελέτριος, ο οποίος ετέλεσε και την πρώτη λειτουργία μες των καθεδρικών ναών της πόλεως, παρουσία του βασιλέως, της βασιλίσσης, του διαδόχου και όλων των πηγήτων. Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, το Καϊνέ Τζαμί, με τον σιωπηλό δίπλα μιναρέντου, τον άχρηστο πλέον, κόσμος που για να έχει τα αριά, αλλά και άνθρωπα. Πενκενές, με σάρτες στο κεφάλι από κάποιες γειτονιές, γριούλες που διαρκώς σταυροκοπιούνται και το αποκίνητο μυαλό τους, συνηθισμένο με τον Τούρκο τόσα χρόνια, διατελεί ακόμη την κατάπληξη του θαύματος. Να ελευθερωθεί ο τάφος του Άι Δημήτρη. Μεγάλη χάρη από το χόντζε τα χέρια και να μπαίνουν στρατιώτες. Σταματά ένα αυτοκίνητο. Ένας μεσόκοπος ηλιοκαμένος στρατιωτικός με σπαθή κι άλλα χρυσά συρρήκια αποκαλύπτεται και πηγαίνει στην Κρήτη όπου είναι ο τάφος του Αγίου. Ανάφθηκε και προσκυνά και φεύγει βιαστικός. Είναι ο Μέραχος Μιλιώτης. Φεύγει με την ιεραρχία του στην Ήπειρο. Εκεί, στα αιματοβαμμένα χώματα των Ιωαννίνων. Αχ, Θεέ μου, βοήθησε τους. Φτάνει το Σουέ. Εχήθηκε ένα αρκετό, ώστε να μπορεί να χορηγήσει μοσχάρι μέσα. Κατά την προφητεία του Αγίου Κοσμά, ο οποίος επάνω στην κορυφή του Σινιάτσικου, ψηλοφωνού της Μακεδονίας, προέλεγε τον αιματηρό πόλεμο του 1912 και την απελευθέρωση της χώρας.
ωκεανός ευτυχώς είναι γλυκύτατος. Στον ήλιο ασπρίζουν οι σκηνές των νοσοκομείων. Το αεράκι σαλεύει τις μικρές σημαίες με τον κόκκινο σταυρό, σαν να ανέβει, σαν να καλεί τους δυστυχείς ασθενείς και πληγωμένους υπό την φιλανθρωπική στέγη, όπου χέρια ευσπλαχνικά θα τους ανακουφίσουν, θα τους θεραπεύσουν από τους τρομερούς πόνους και θα τους ξεκουράσουν τα καταπονεμένα μέλη. Έξω από τη σκηνή, στιβαγμένα τα φορεία περιμένουν. Μεγάλες κοιλίδες αίματος διηγούνται τι μαρτύρια ανθρώπινων κορμιών έχουν περάσει πάνω. Και περιμένουν κι άλλα κορμιά. Τα ξαπλυμμένα, τα αφανισμένα κορμιά των γενναίων παλαιτεριών, τρυπημένα από τα βόλια, παγωμένα από τα χιόνια, να διεχθούν και να παραδώσουν στα ευεργετικά χέρια της επιστήμης, η οποία ως υπέροχη εκδήλωση του θείου χαρίσματος του ανθρώπου επανορθώνει την καταστροφή του άγριου αυτού πράγματος, έργου πάλι των ανθρώπων, που λέγεται πόλεμος. Όλο έρχονται και όλο κατεβαίνουν από τα ψηλά βουνά τα αυτοκίνητα, γεμάτα πληγωμένους, με κάτι μάτια γεμάτα πόνο μέσα σε κάτοχα πρόσωπα, υπομονετικά στόματα σιωπηλά που δεν λένε κανένα παράπονο, μονάχα να στενάζουν βαθιά. Τους κατεβάζουν πρώτα στη σκηνή όπου καταγράφουν. Κι ύστερα οι σύντροφοι του νοσοκόμου, άλλους κρατούν από την ασφάλεια, άλλους ξαπλωμένους σε μονακό χόρτο στα πορεία, τους παίρνουν στο χειρουργείο. Εκεί πλέον εκτελήσεται η τρομερά τραγικό της και γίνονται αποκαλύψεις της καταστροφής όπου ακούγονται άγρια βογγητά και σφαλασμοί από τους δρεμείς πόνους. Κατάρες εξελονίζονται. Με φάγανε άτιμοι από το Θεό να το βρούνε. Ο μάνα μου, ο μαύρος μου, τι έπαθα. Και οι σύντροφοι, υπομορφοί νοσοκόμου, τους πιάνουν το ιδρωμένο κεφάλι, τους χαϊδεύουν τα μορισμένα χέρια. Κάνε λίγο υπομονή, να, θα περάσει, να σου φέρει μόνο το βόλιο, μην κουνιέσαι. Κάνε κουράγιο, πονείς, το ξέρω. Του δίνει την άκρη του φορέματός του, να μαντάει και να μην κουνηθεί. Τη λάμπα κρατεί σκοτεινή κυρία νοσοκόμος και ο γιατρός με τα ψαλίδια προσπαθεί προσεκτικά να πιάσει τη σφαίρα μέσα από την πληγή, στο πόδι, που τρέχει άφθονο. Είναι φοβερά τα δράγματα. Σε μια βραδιά έπρεπε να κοπούν 10 πόδια για να σωθούν οι ταλέποδοι από τη γάτρινα.
έξω από την πόλη, στην τελευταία πτυχή του κόλπου της Θεσσαλονίκης, είναι ένα από τα αξιοθέατα πράγματα της εποχής αυτής, τα ζωντανότερα μνημεία του πολέμου, ο συνηθισμός των προσφυγών με σκηνάς, σωστή σκηνή του έτσι. Απέχει αρκετά από την πόλη, αλλά το αυτοκίνητο την διαπέχει σαν τέτα. Ο κύριος Δελαπόρτας, σταθματάρχης του μηχανικού, έχει την ανωτέραν επίβλεψη επί των προσφύγων. Μακρά, στις υπόλοιες του Κορκιάτη, διακρίνουμε πλήθος σκηνών που χάνονται στον ορίζοντα. Στον δρόμο συναντούμε μερικούς πρόσφυγες, σκημένους υπό το ογκώδες φορτίων των ξύλων που τα πηγαίνουν με αργό βήμα στις σκηνές. Σταματούμε πρώτα εδώ σε ένα μεγάλο σπίτι, όπου μένουν στρατιώτες. Η χωροφυλακή τόπο ντυνά του προσφύγων. Παρά τον κεντρικό δρόμο, παρατεταμένη με εκείνη προπολιτεύθατο σήμα, με τα καλάθια και τα σεπίλια, αντιπροσωπεύουν την αγορά και τα καταστήματα. Πλήθος, προπάντων παιδιών του περικυκλώνου, είναι επιπουλωμένοι και προχωρήσουν από το κρύο, εντοπισμένοι εκεί τριγύρω στα καλάθια και τα σεπίλια, κοιτάζουν με βλέμματα μικρών τα μυαλά. Το αυτοκίνητο γίνεται αμέσως το κέντρο της γενικής προσοχής. Έχει το αγαπημένο στον κομμαντάν Μπέιλς, όπως ονομάζουν τον κύριο Δελαπόρτα, ο οποίος είναι πρόνοιάν τον, ο θεός τον, και τον περιτριγυρίζουν με μιλιά μου, με τεμενιάδες, με σταθρωμένα χέρια, σημείων σεβασμού και υποταγής. Και με τα βλέμματα, χώρια εκείνα τα βλέμματα είναι απερίπλοκα. Όλη η ταπείνωση μιας φυλής που έχει συντριβεί ασυνειδήτως επάνω στον ύπνο της προς τον νικητή, από τον οποίο τώρα κρέμεται η ζωή της. Ζωγραφίζει σαν τα κομμάτια που έκλαψαν από πείνα και από κρύο, γέννησαν εικόνες φρύπης. Είναι 5.600 ψυχέ. Οι σκηνές είναι χωρισμένες σε συνοικίες κατά αλφαβητική τάξη. Η κάθε μία έχει από μεγάλο πίνακο ψηλά των ψηφίων της. Λάκκοι τετράγωνα διαστήματα, βαθιά σκαμμένοι, αντικαθιστούν τα συμπονόμους για τα νερά της βροχής. Είναι Τούρκοι των χωριών που κατέλαβαν οι Βούλγαροι. Περισσότεροι από τα κότσανα. Και δεν θέλω να επιστρέψω στα σπίτια και τα γράφια των. Είναι όλα ερημωμένα, καμένα. Και όσοι δοκίμασαν να επιστρέψουν στον τόπο που είχε την ταπεινή του στέγη, δεν έφτασε ποτέ. Κι άλλοι που τους ακολούθησαν πήραν τα πτώματά του στον δρόμο και στράφησαν πάλι στο κομμάτι της γης, όπου οι Ιουνάνιδες, οι παλιάπιστοι εχθροί τους περιμάζεψαν. Τους έδωσαν ψωμίκες και πάσματα να μην αποθάνουν από την πείνα και το ψύχος. Οι Ιουνάνιδες δεν σπάζουν φωτό. Ελεηνή συνόψη σέρνει τα κουρασμένα πόδια
που ήρθαν από τα βάθη της Μικράς Ασίας, τα βουνά της Αλμυδίνας και τις αμμώδεις εκτάσεις της Αραβίας και Συρίας, από αργαλιτιά και ρούμελη, και αγκαρέφθηκαν να βαστάξουν τη δύναμη ενός κολοσσού που κατέλεγε εις την μοιραία διάλυσή του. Έξω από το Κισλάτον, το μεγάλο στρατόνα, ένα πελώριο κτίριο με απέναντι πλατεία εμπρός, υψηλά προς το κάστρο, με τη θέα της ωραίας λίμνης από πίσω, μυρμηγκές εχμαλώτων χύνονται από τη θολωτή μεγάλη θύρα και σκορπίζονται στην πλατεία. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τραγικότερα εικόνα της τέλειας καταπτώσεως. Εξαπλημένοι πολλοί, μόλις κρατιώνται όρθιοι, ίσως γυρίζονται κάτω, ξαπλώνονται στον ύπνο, επάνω στους μαυρισμένους μανδύες, στα ελληνικά ράκη, αδιάφοροι για ό,τι γίνεται γύρω τους, αναμένοντας μοίρα. Από τα μάτια τους έχει σβήσει κάθε σκέψη και μόνο το ένστικτο του ζώου, που πεινά, που υποφέρει, νομίζει κανείς ότι ρυθμίζει τα σκηνήσεις των και δίνει στα πρόσωπά τους κάτι άσχημους μορφασμούς. Γιατί επολεμούσαν τόσο καιρό? Χωρίς άλλο δεν ξέρουν πλέον. Ίσως να μην το ήξεραν ποτέ. Πώς το ήξερε εκείνος ο αράπιστος, σαν μονόφερμος, οριγούμενο από τη χοντρή του κουκούλα, που σημαίνει σκουπίζει λέμματα με το ψωμί την καραβάνα του? Γιατί πολεμούσε στο Βυζάνιο και ποιος ήταν ο εχθρός? Και διχούν, διχούν τα πλήθη του ξεπλωμένου, σαν να είναι όλοι άρρωστοι, και ακούγεται θλιβερά ο βήθος του, ως αν όλοι αυτοί οι φίλοι, ξένοι, που ήρθε δωρηκτή των προαιώνων, να φεύγει τώρα παρετμασμένοι, νικημένοι και φυσικοί. Και φεύγουν. Φεύγουν χιλιάδες με τα μικρά κοδέματα στον νόμο, τα κουρελιασμένα σκεπάσματα επάνω. Τους πηγαίνουν κάπου στην πρέβεζα και από εκεί βέβαια θα έρθει η ώρα να πάνε και στις πατρίδες των. Άρα για πόσοι θα προφτάσουν αυτή την επιστροφή? Αποθυμίσκουν αμέτρητοι καθημερινώς. Κάρα και φορεία, αραβιασμένα εμπρός των στρατών να περιμένουν το θλιβερό φορτίο. Οι ομόφυλοι του, απαθείς, αδιάφοροι, φορτώνουν τα άθλια πτώματα σαν κουρέλια, σαν πράγματα οχληρά που θέλουν να απαλλαγούν από τη θέα τους. Σταματώ να μεταφέρουν τα τελειωμένα νεκρό με τη χειράμαξα. «Γρήγορα, μαντάμα», μου λέει με σιρτή, κλαφμηρή φωνή. «Έχει πολλούς». «Μωρέ, τα σκυλιά πως ψοφούν», λέει ένας στρατιώτης με ιδέα. «Θανατικό τους βρήκε». «Τι να σου κάνουν κι αυτοί», λέει με ευγενικό ήκτο ένας εύζενος. «Κι αυτοί έκαναν το καθήκον τους, σαν και εμάς. Κι αυτοί είναι οι ηρωές». «Είναι για λύπη». Εκτιμένα πλευρά των βουνών που στέκουν σαν πλανέτα. Εμπρός, εκτιμένα.
χτυλίσετε και φανερώνετε στο φως που δυναμώνει σιγά σιγά η στρατιωτική ζωή των κατασκηνώσεων. Ανθρώπινες σκιές ξεπροβάλλουν από το σκοτεινό άνοιγμα των σκηνών και κινούνται εδώ και εκεί. Άλλοι ανάβουν φωτιές, άλλοι πλένονται, άλλοι μεταφέρουν πράγματα. Οι συντιστέ ετοιμάζουν τα καζάνια του για το συσίτιο. Ένας δεκανές φωνάζει από τον κατάλογο τα ονόματα των στρατιωτών και με το παρόν ξεκτρώνουν κάτι κεφάλια, σαν υποχθόνια πνεύματα από τα τίσκηνα, τον οποίο το χρώμα συγχαίρεται με το χρώμα της γης. Πώς περνούν οι κακόμοιροι τόσες βροχερές νύχτες από κάτω από τα μικρά αυτά αντίσκηνα. Πολλά τα συνεχόμενα αδελφικά στρώνουν κλαδιά και όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα ζεσθενόμεθα ο ένας κοντά στον άλλο, λέει μου. Εμείς πάλι καλά περνούμε εδώ, προσθέτουν με υπομονετικό χαμόγελο και με την θαυμαστή ολιγαρχία του Έλληνες. Εκεί απάνω τι τραβούν τα παιδιά και δείχνουν πως η διεύθυνση του Βυζανίου εννοούντες ασπροφυλακάς. Κι αλήθεια μου ήρθαν στο νου οι πόροι των φοβερών βουνών όπου είναι σκαρφωμένο το πεζικό με μικρά αντίστοιχα και πιο πάνω στα υπόσχεια. Χθες να φύγει το αυτοκίνητο έως το πυροβολικό και είδαμε εκ των πλησίων τα βαριά τοπογραφικά με τα φοβερά στόμια εστραμμένα σαν ρίγη των μακρών δρόμων προς το Πιζάνιο. Εκείνη την ώρα ήταν ήσυχα και βάλει μόνο τα παιδιά. Επλησιάσαμε. Αυτός λοιπόν είναι ο πόλεμος για τον οποίο περιμένει ο τηλέγραφος να μεταδώσει σε όλον τον κόσμο τα συμβάντα. Το ηθικό των στρατιωτών μας θαυμάσει. Στο νοσοκομείο τα έξωνα με πόδι δεμένα ως επάνω από σοβαρού τραύμα. Τα μάτια του όμως έλαμπαν όταν μίλουσε για τη μάχη. Ανυπομονεί να θεραπευτεί, να ξαναπάει στη θέση του. Θέλει να μπει κι αυτό στα Γιάννενα ως πολεμιστής. Να πάει ουγιά ουγιά στον πατέρα της. Τώρα στο τέλος θα κρεπέψω. Έχει κάτι το μεθυστικό πόλεμος και η εμπόλεμη ζωή. Λύσμονει κανείς τον εαυτό του, τις απαιτήσεις του που έχει τόσα στη ζωή. Όλες οι μικρολογίες και όλα εκείνα που θεωρεί σπουδαία και απαραίτητα, πόσο φαίνονται ευτελή. Όλοι οι εγωισμοί που χωρούν και ζει κανείς μονάχα τον κοινό πόθο του έθνους, τον πόθο της νίκης, και είναι σαν να περνά όλους ίδια πνοή, ίδια σκέψη κι όλοι ισοπεδώνονται κι όλοι αδελφώνονται. Καταργούνται κι όλοι οι πολυσύνθετοι τύποι της ζωής και λησμονούμε τα περιβέστητα νεύρα μας. Συγχαρητήρια! Άι τώρα και στην πόλη! Το
μηχάνισμα της επιθέσεως επέτυχε με ελάχιστα ασθησία. 160 εκτός μάχης, νεκρούς και τραυματίες. Δόξες ο Θεός. Ποιος θα το τρέξει τώρα στην ανοιχτή γραμμή στο πολυπόθητο δρόμο. Αυτοί έχασαν τον λογαριασμό τους και όλοι κοιτάζονταν εκεί να πάνε, να ειδούν το πισάκι σιωπηλό, το πισάκι πιασμένο, το θηρίο δεμένο χωρίς δύναμη, χωρίς να εμπνέει φρίκη. Οργούν οι δημοσιογράφοι προς τον ανοιχτό δρόμο, ακατάσχετοι να ειδούν, να μάθουν. Και ενώ το αυτοκίνητο το ιδιωτικό του κυρίου Ταμβάκου, το οποίο έθεσε στην υπηρεσία της πατρίδος εξ αρχής του πολέμου, η προθυλική ακόμα ο ίδιος έτρεχε αστραπιαίος, ενθουσιασμένος ο Μπατσούκας άνοιξε τα χέρια του, εσήκωσε τη ψηλά σαν να ήθελε να αγκαλιάσει τον ουρανό, τα βουνά, όλη την Ήπειρο, την Νίκη και φώναξε. Επέσανε τα γιάννενα, επέσανε τα κάστρα, τα πήραν τα ριζολάκια μας με τα σφαφιά στα χέρια. Περνούμε στην Κενέτα. Σιωπηλά, σε μια στέκονται τα τοπομαχικά τριγύρω τους και στο φοβερό στόμα πενεσμένο ένα στεφάνι του πράσινο δάφνης. Ποιο είναι λοιπόν το φοβερό πισάνι? Αυτή είναι αριστοκίνη λόφη. Κάτι τύχη αστρίζουν εκεί. Τι ασήμαντα πράγματα φαίνονται τώρα, έτσι στον ήλιο χωρίς φόβο. Κάτω από τα χιονισμένα βουνά, μια γαλανή λωρίδα ελλείνει. Και στην άκρη της αστρίζουν τα σπίτια της σχόλης που νοσταλγούσαν τόσο γερό, που νοσταλγούσε και εκείνη την ελευθερωτή στρατό. Εκεί απ' έξω μάρνινε κι άλλο ελληνικό στρατός που την ελευθέρωσε. Πρώτος βγήκε ο κύριος Σούτσου. Με απερίγραπτο τι έγινε όταν πρωτοείδαν τους Έλληνας πολιορκημένοι και πτώματα Τούρκων σ' όλο τον δρόμο. Αλλά η καρδιά είναι μεθυσμένη και το βλέπουμε χωρίς να παραξενευόμεθα. Οι φωνές της ζωής είναι τόσο δυνατές και γύρω ο στρατός, ο νικητής που στοκαβράζει, η αδελφική χαιρετισμή. Αρχίζουν τα σπίτια από τον κόσμο χυμένο στους δρόμους, χαιρετούν με χαρά το ελληνικό αυτοκίνητο, ξεγαλυγίζονται με τα ζήτω και κινούν μανδύ, καπέλα, χέρι. Μερικές γλυούλες μας φιλούν, μας περιπτύσσονται, άλλοι μας παίρνουν για επισημότητες και η ανέτοια του χαρά είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα. Η πλατεία σπαρμένη από σχισμένη και σαλαπατημένη θέση. Κόσμος φρενιδιών, κόσμος που θέλει να βλέπει ποιος έρχεται, τι γίνεται, που δεν μπορεί να κλειστεί πια στο σπίτι. Βλέπουν και οι Τούρκοι στην Ευρωπαϊκή, κλεισμένοι στο διοικητήρι, το κονάκι.